Πολλές επιλογές. Η Σοφία Ορφωνή έχει κάνει ρεπορτάζ. Μπορεί να πάτε στοιχείο, σας δείξαμε και τον Ιωπολίτες Δράμας. Μπορείτε να πάτε όμως και σε άλλους χειμερινούς προορισμούς. Βέβαια, για πάμε γιατί να το έχουν δούμε. Χτυπήσει κόκκινο, λέει. Οι προορισμοί, για πάμε να δούμε τι ετοιμάσει, Σοφία. Πάμε. Ανάσα πριν τη μεγάλη γιορτή του χρόνου και όσο περνούν οι μέρες όλοι μετρούν αντίστροφο για την έξοδο των γιορτών. Φέτος οι ταξιδιώτες φέρεται πως αναζήτησαν από νωρίς τον προορισμό τους για να προλάβουν τις καλύτερες προσφορές. Μια διαδικασία να προετοιμάσουν και να προγραμματίσουν τις χειμερινές διακοπές, ιδιαίτερα τις χειμερινές οικοσυλλήτες πρωτοχρονιάς, από τα μέσα περίπου Δεκεμβρίου, όπου καταγράφαμε περίπου προκρατήσεις για εκείνα και γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις από 50 και 85%. Όπως κάθε χρόνο, οι δημοφιλείς προορισμοί βουλιάζουν. Στην πόλη και στο νομό Ιωαννίνων δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ήδη εδώ και πάρα πολλούς μήνες, στα Ιωάννινα, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, την Κόνιτσα, το Μέτσοβο και το Πογόνι έχουν γίνει προκρατήσεις για αυτές τις συγκεκριμένες γιορτινές περιόδου. Για τις μέρες των εορτών των Χριστουγέννων, οι πληρώτες στην περιοχή των Καλαβρίτων βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα για τα Χριστούγεννα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου γύρω στο 90%. Οι τιμές αυτήν την περίοδο για ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινάνε από τα 80 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 150. Η πληρότητα αγγίζει το 100%. Βέβαια, υπάρχουν πιθανότητα να βρει ο κόσμος, γιατί ακόμα υπάρχει μια αστάθεια ότι κάποιες ακυρώνουν τελευταία στιγμή για ένα δίκλινο δωμάτιο ή σπίτι. Ανάλογα τιμές μπορούν να κυμανθούν από 100 έως 150 ευρώ με τα πρωινά και τα ξύλα και το τζάκι, και αντίστοιχα για ένα τετράκλινο γύρω στα 180 με 200-220 κάπου εκεί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα τα είμαστε μαζί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα μωρό μου έχω και εσύ. Πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν φέτος λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς για να βρουν καλύτερες τιμές. Η δεδομένη χρονική στιγμή, οικονομική προορισμή που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι είναι η Καλαμάτα, όπου το κοστολόγιο της διανυκτερεύσης, οι σημαίες των Χριστουγέννων, είναι από 180 ευρώ έως και 400 ευρώ για μια οικογένεια, ενώ στην Ναύπακτο από 182 ευρώ και 350 ευρώ στον Ιδέο Τρίμα. Τα Χριστούγεννα. Στην Αρκαδία η πληρότητα αγγίζει το 100% με το χειμερινό σκηνικό να μαχεύει τους ταξιδιώτες. Ξεκινάνε από τα 75 ευρώ, το πιο απλό δωμάτιό μας, μετά υπάρχει και δίκλινο με υδρομασάζ, το οποίο είναι στα 85.